Έχοντας διανύσει ήδη 3 μήνες από την έναρξη σχολικής χρονιάς, παρατηρούν ως εκπαιδευτικοί την ανάλγητη στάση του Υπουργείου. Μία στάση που φέρνει ειλικρινά σε απόγνωση μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Δεκέμβρης μήνας λοιπόν και συνεχίζονται οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη. Χιλιάδες παιδιά στερούνται τον εκπαιδευτικό ή στην καλύτερη το μοιράζονται με άλλο παιδί. Που αυτό δεν αποτελεί απόφαση του κεδασί που είναι ο αρμόδιος φορέας για να καθορίσει πόσες ώρες ο κάθε εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης θα είναι με αυτό το παιδί. Άρα εδώ μιλάμε ότι το κράτος παρανομεί. Μόνο εμάς κοιτάνε όταν παρανομήσουμε και όλες τις απεργίες μας ισχυρίσουν καταχρηστικές και παράνομες. Δεκέμβρης μήνας και δεν έχουν στελεχωθεί όλα τα σχολεία με σχολικούς νοσηλευτές. Εδώ μιλάμε για την υγεία των μαθητών μας και που θυσιάζεται αυτή τη στιγμή στο βωμό του κόστου και κέρδους. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα στο δικό μου το σχολείο. Υπηρετώ στο 10ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας. Έχουμε ένα παιδί με σοβαρό θέμα στην 6η Δημοτικού και ένα παιδί στην 1η Δημοτικού. Και μας ρίχνουν το μπαλάκι συνέχεια πού θα πάει η σχολική νοσηλεύτρια όταν θα πάει εκδρομή του ένα παιδί και το άλλο παιδί θα πρέπει να μείνει στο σχολείο. Και τρέχουν οι γονείς και αναγκάζονται κάποιες φορές να μην φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου, ένα σχολικό νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα, ας έχουμε και 3 με 4 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μιλάμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσει το αστικό κράτος, έτσι θα το ονομάσω, το γεγονός ότι ζητούμε το αυτονόητο, το να ζουν τα παιδιά μας με αξιοπρέπεια. 3. Δεκέμβρης μήνας και χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμα προσληφθεί εξαιτίας των λαθών του Υπουργείου στους πίνακες πρόσληψής τους. Λάθη βέβαια που δεν διορθώθηκαν ποτέ. Για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, τι έκανε το Υπουργείο? Προχώρησε σε υποχρεωτικές περιορίες, συγχωνεύσεις τμήματων και μετακινήσεις μαθητών ακόμα και σε όμορο Δήμο. Προσέξτε, όχι σε όμορο σχολείο, σε όμορο Δήμο. Πάλι τυχαίνει στο 10ο Δημοτικό πέρυσι να γραφτούν 27 μαθητές στην 1η Δημοτικού, που θα έπρεπε λογικά να σπάσει το τμήμα, αλλά με τον νόμο της κυρίας Κεραμέως θα κάνουν 25 τμήμα και τα 2 παιδιά θα πάνε σε όμορο σχολείο. Γραπτή εντολή του προϊσταμένου εκπαίδευσης και τα παιδιά δεν πήγανε σε όμορο σχολείο στο Δήμο μας εδώ στη Νέα Ιωνία. Μετακινήθηκαν στον όμορο Δήμο του Νέου Ηρακλείου. 2 παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κατεύθυνση οδηγούμαστε. Μίλησα λοιπόν για Ηράκλειο, επειδή ακούσατε το Σεφέρης έχει χώρο, έχει δήμους ευθύνης 4 στο Ηράκλειο, την Ιωνία, τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρηση και θυμήθηκα το θέμα της σχολικής στέγης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας εδώ, η Νέα Ιωνία, δυστυχώς ανταγωνίζεται τον όμορο Δήμο του Νέου Ηρακλείου στο ποιος θα βγει νικητής στην αδιαφορία των δημοτικών αρχών, των συγκεκριμένων δημοτικών αρχών, για τη σχολική στέγη. Το μόνο που τους απασχολεί είναι το βάψιμο των τείχων, κυρίως με χρώμα φούξια, γιατί μας είπαν εδώ στη Νέα Ιωνία ότι αυτό τους έχει μείνει στο Δήμο. Και παντού έχουμε χρώμα φούξια. Καμία συντήρηση, κανένας έλεγχος. Μόνο βάψιμο αιθουσών και περιβάλλοντα χώρου. Αυτό συμβαίνει στα σχολεία μας. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε κάποιο ατύχημα σε σχολική μονάδα με θύμα μαθητή εκπαιδευτικό. Σχολεία πλημμυρίζουμε την πρώτη βροχή. Σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια μας. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις επικίνδυνες. Παντού κοντέινερ, που και εδώ αρχίζουμε και στην Ιωνία αρχίζουμε και ανταγωνιζόμαστε το Δήμο Ηρακλείου που είναι πρωταθλητής στα κοντέινερ και κυρίως στο κομμάτι της προσχολικής αγωγής. Σε αυτό το πολύ ευαίσθητο κομμάτι του νηπιαγωγείου που τα παιδιά μας πάνε σχολείο σε αυτές τις ηλικίες και είναι αναγκασμένα να στηβάζονται σε κοντέινερ παύλα κλουβιά. Πάνω από 9.000 σχολεία έχουν χτιστεί την περίοδο 60-85. Τα σωματεία μας ζητούν συνέχεια να γίνει πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος. Η απάντηση είναι η εξής. Τα λεφτά είναι πολλά. Αυτή είναι η απάντηση από όλους τους φορείς τους αρμόδιους. Πάμε παρακάτω. Ζητούμε χώρους για ανέργηση νέων σχολείων. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της ΕΡΙΟΤΕΚ, που έχει κριθεί εδώ και τόσα χρόνια κατάλληλος χώρος για ανέργηση νέου δημοτικού σχολείου. Πού είναι αλήθεια το σχολείο, το ψάχνουμε ακόμα. Παλέψαμε όλοι οι φορείς εδώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας να μην πέσει στα χέρια ιδιώτη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ακόμα παλεύουμε γι' αυτό. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα στο να νικήσουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπετε
ότι δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν νέα σχολεία, το μόνο που τους ενδιαφέρει να κάνουν να γίνει συγχώνευση σχολείων και τμήματων. Αυτό τους ενδιαφέρει γιατί γλιτώνουν λεφτά. Σαν να μην έφτανε λοιπόν η υποχρηματοδότηση και η υπορευματοποίηση των σχολείων μας, έρχεται και το νομοσχέδιο όπου λέει ξεκάθαρα ότι, ότι στις 36 του 24 πάβονται, καταργούνται δηλαδή, οι σχολικές και δημοτικές επιτροπές παιδείας. Θέλω δηλαδή να καταλάβουμε πώς θα διαχειρίζονται τα χρήματα για να πηγαίνουν στο σχολείο. Αλήθεια, επειδή πήρησα και μέλος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Πώς θα γίνει, δεν μας έχουν ενημερώσει. Ποιος θα παίρνει τα χρήματα. Οδηγούμαστε ξεκάθαρα για κατηγοροποίηση σχολείων. Ο εκπαιδευτικός, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν μπορεί αντικειμενικά να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο του εξαιτίας των παρακάτω. Οι απώλειες του ονομαστικού μας μισθού την περίοδο 2008-2020 ξεπέρασαν το 25% και αναφέρομαι σε καθαρά χρήματα. Οι τιμές έχουν εκτιναχτεί και δυστυχώς οι αριθμοί πάντα λένε την αλήθεια. Η αύξηση στα τρόφιμα είναι στο 28,8%, στη στέγαση στο 18,7% και στις μεταφορές στο 15,8%. Η αύξηση που όλο το καλοκαίρι διαμείνει η κυβέρνηση ότι θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, να είστε σίγουροι ότι είχε εξατμιστεί την πρώτη εβδομάδα από τη μέρα που θα πληρωθούμε. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι οι εργαζόμενοι. Ο πληθωρισμός τρέχει σανάτι και εμείς προσπαθούμε να πιάσουμε τις τιμές των αγαθών με πατίνι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ένας πάει στο άλογο και εμείς με το πατίνι. Ακομαχώντας. Καλούμε λοιπόν όλους τους φορείς του Δήμου της Νέας Ιωνίας να συνταχθούν μαζί μας και να διεκδικήσουμε. Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς. Απεργία αποχή για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Άμεση κάλυψη όλων των κοινών των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα στους πολύ ευαίσθητους τομείς της ειδικής αγωγής, της παράλληλης στήριξης και των σχολικών νοσηλευτών. Μείωση αριθμών των μαθητών στις τάξεις και όχι τα 25 που μας έχει βάλει κεραμαίως. Όχι στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, διορισμοί τώρα όλων των αναπληρωτών με το πτυχίο τους. Προσλήψεις επιπλέον προσωπικού καθαρισμού, καθαριότητας με πλήρες ωράριο και όχι 3 ώρα, 4 ώρα, 2 ώρα. Γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να αποφευθεί η επιβάρηση των γονιών για τη λειτουργία τους. Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα σχολικά είδη. Και ζητούμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Άμεση έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας, πυρασφάλειας και έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τέλος, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, αυξήσει τους μισθούς μας τουλάχιστον ένα 20%, επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού και αφορολόγητο στο 12.000. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό που έχουμε να πούμε ως εκπαιδευτικοί και ως εργαζόμενοι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Λεφτά υπάρχουν για την παιδεία, αλλά δίνονται στο ΝΑΤΟ και τη Γάζα στα σφαγεία. Οπότε, καλό είναι αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος των μυαλών μας και είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, ο λαός θα σώσει το λαό. Προχωράμε. Καλό αγώνα, εύχομαι καλή δύναμη σε όλους.